Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν νωρίς το πρωί περιπατητές στο Μπεντενάκι, καθώς αντίκρισαν στα βράχια το πτώμα μιας γυναίκας. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, με τους πολίτες να ενημερώνουν αρχικά την αστυνομία. Στο λιμεναρχείο σήμανε συναγερμός και όπως διαπιστώθηκε, η σωρός ανήκει σε μια γυναίκα ηλικίας 45 ετών από τα Δειλινά, την οποία αναζητούσαν από χθες βράδυ ο σύζυγος και τα δύο παιδιά τους, τα οποία είναι νεαρής ηλικίας. Αποδιοργισμένο. Ήταν εδώ ένα χείριο στην είδε εδώ μπροστά, ναι. Ήταν στην Καστέλα. Και κινητοποιήθηκε το λιμενικό, ήρθαν και τη βγάλανε. Εγώ αυτό που άκουσα είναι ότι βρήκανε μια γυναίκα πάνω στην πλάκα, ότι ο γιος της δούλευε εδώ λέει, στην οικοδομή και κατέβηκε να τη δει και πήγε να πέσει κι αυτός. Πόνος μεγάλος για το παιδί που είδε τη μάνα του. Στο σημείο έσπευσαν συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία αναγνώρισαν το πτώμα της άτυχης γυναίκας, ενώ στη συνέχεια εκτυλίχθηκαν τραγικές στιγμές. Ένας νεαρός την αναγνώρισε την ώρα που τη γυρίσανε και λένε ότι είναι ο γιος της. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό. Ναι. Και έτρεξε το παιδί να δει στο λιμενικό τι έχει γίνει. Μόλις τη γυρίσανε, πήγε να πηδήξει από κάτω. Και τον κρατήσανε. Δύσκολο θα το βγάλει από το μυαλό του. Σοκαρίστηκε, ναι. Κάθε τέτοιο περιστατικό δεν πάβει να είναι τραγικό. Υπάρχει κάτι. Αυτό το κάτι τώρα. Λυπηρό είναι βέβαια. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση και την περισυλλογή της σωρού από το ρηχό σημείο με σκάφος του Σωματείου Λεμβούχων του Λιμένα Ηρακλείου. Ιατροδικαστής μετέβη στο σημείο με τις πρώτες ενδείξεις να αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα δεν έφερε χτυπήματα, ωστόσο φως θα κρυβιέται του θανάτου, θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Ηρακλείου.